Τέλος δόθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο στην αγωνία των συγγενών και φίλων του 57χρονου ψαρά που αγνοείται από τη Θάσο από τις 23 Μαρτίου. Αναγνωρίστηκε ισορός άνδρα που βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα δυτικά της παραλίας Αγιάσματος και Ραμωτής ότι ανήκει στον άτυχο 57χρονο. Ο ψαράς είχε φύγει από το λιμένα με ένα μικρό σκάφος για ψάρεμα στις 23 Μαρτίου και δυστυχώς δεν επέστρεψε ποτέ. Στις έρευνες για την ανέβρεσή του είχαν πάρει μέρος θαλάσσια και εναέρια μέσα, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Δυστυχώς, η σωρός που εκβράστηκε στην Κεραμωτή ανήκει στον άτυχο 57χρονο ψαρά. Ο ιδιοκτήτης μιας καφετέριας στην Αλεξανδρούπολη χειροδίκησε κατά ελεγκτή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ενώ νωρίτερα κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε να μην κόβει αποδείξεις. Σύμφωνα με πηγές της ΑΔΕ, ελεγκτές της κατά τη διάρκεια προληπτικού ελέγχου για την έκδοση αποδείξεων μπήκαν σε καφετέρια της Αλεξανδρούπολης, όπου διαπίστωσαν ότι όχι μόνο δεν εκδίδονταν αποδείξεις, αλλά δεν κόβονταν ούτε δελτία παραγγελίας. Κατά βεβαίωση των παραβάσεων και ενώ οι ελεγκτές ενημέρωσαν τον επιχειρηματία ότι θα επιβληθεί στην επιχείρησή του 48ωρο λουκέτο, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, εκείνος επιτέθηκε στον έναν εφοριακό υπάλληλο. Η συνέχεια δόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Ο επιχειρηματίας κρατείται με τη διαδικασία του αυτοφόρου και εκτός από το προβλεπόμενο πρόστιμο των 2.500 ευρώ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με λουκέτο ενός μήνα, όπως ισχύει στις περιπτώσεις παρεμπόδισης ελέγχου με απειλές ή άσκηση βίας κατά των ελεγκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Συνελήφθη το πρωί της Πρωτομαγιάς στις Καστανιές Εύρου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Καστανέων και Διεύθυνσης Αστυνομίας Οριστιάδας ένας 34χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 34χρονο, διότι σε έλεγχο που πραγματοποίησαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου που επέβαινε, εντόπισαν ένα πιστόλι κρότου και μια γεμιστήρα, τα οποία και κατέσχεσαν. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Οριστιάδας.